Παρά την προσπάθεια του Τζον Μπέινερ να αμβλύνει τις εντυπώσεις από την κατάρρευση του σχεδίου Β για την αποφυγή του δημοσιονομικού γκρεμού, οι χρηματαγορές στην Ευρώπη έκλεισαν με απώλειες. Λονδίνο, Φραγκφούρτη και Παρίσι σημείωσαν πτώση που οδηγήθηκε κυρίως από τον τραπεζικό κλάδο. Το κλίμα επιδεινώθηκε επίσης από την έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Βρετανίας για τις τράπεζες της χώρας, αλλά και από την αναπάντεχη πτώση του καταναλωτικού κλίματος στη Γερμανία. Σε διαφορετικό μήκος κλίματος, το χρηματιστήριο Αθηνών, που κατέγραψε άνοδο 1,84%, έκλεισε στις 896,88 μονάδες, το υψηλότερο κλείσιμο του 2012.